Που να το έχει νιώσει ότι φταίει κιόλα γι' αυτό και θέλει να ζητήσει άμεση επαρτίον. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Στην προηγούμενη μου σχέση. Α, νιώθεις ότι δεν φέρθηκες καλά. Ναι. Μάλιστα. Και ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Και τηλεοπτική κιόλα, μια χαρά. Για πάμε λίγο στο κομμάτι σεξ. Κάποια από τα βίντεο κλιπ σου είναι αρκετά σεξι. Ναι. Νομίζω ότι όλα είναι αρκετά σεξι. Δηλαδή, ακόμα και όταν χορεύεις, δηλαδή κάνεις διάφορες κινήσεις κτλ. Που κάπως έτσι το φέρνεις από εδώ, από εκεί κτλ. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο ακραίο για σένα πράγμα που έχεις κάνει μέσα στη φάση αυτή του σεξ. Λοιπόν, για μένα δεν είναι ακραίο, αλλά για κάποιους πρέπει να είναι λογικά. Για πες. Που το έχω συζητήσει. Με εξητάρει η ιδέα ότι μπορεί να κάνω κάτι και κάποιος να παρακολουθεί. Ξέρεις, αυτό το... Το ματάκι στην κλειδαρότρυπα. Ναι, ναι, ναι. Όπως το βλέπουμε στις ταινίες. Ναι, όχι μόνο στην κλειδαρότρυπα, δηλαδή μπορεί να το κάνεις και έξω στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Άμα πας σε δημόσιο χώρο, σίγουρα κάποιος μπορεί να σε παρακολουθήσει. Αν όμως είσαι σε ένα κλειστό χώρο, στο σπίτι σου ή σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω και εγώ τι, τότε θα πρέπει να το έχεις κάνει κοινή συνενέση, δηλαδή να το έχεις συνεννοηθεί. Όχι, όχι, όχι να το έχω συνεννοηθεί. Γενικά να αισθάνομαι ότι μπορεί και κάποιος να μας παρακολουθεί. Άρα το ρίσκο είναι αυτό που μου λες να καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Ότι μπορεί κάποιος να σε πετύχει, ας πούμε, και αυτό σου αρέσει. Ναι, και το έχω κάνει δηλαδή. Και... Έχεις πάει κάπου δημόσιο, εννοείς, σε κάποιο δημόσιο χώρο και έχεις καταλάβει ότι κάποιος σε βλέπει. Έτσι. Μάλιστα. Πριν βέβαια βγάλω τα τραγούδια έτσι. Τι σχέση έχουν τα κομμάτια, τι εννοείς? Α, ότι πριν σε μάθει ο κόσμος περισσότερο. Ναι, θα είχε βγει στο YouTube. Μάλιστα. Καλά, μπορεί και να έχει βγει για να μην το έχεις πάρει χαμπάρι. Να μην φαίνεται λόγω του, του φωτός να μην υπήρχε καλός φωτισμός. Μπορεί. Λοιπόν, ειλικρινέστατο, σου αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτή την αρκετά διαφορετική, να το πω έτσι, ερώτηση. Λοιπόν, ποια είναι η πιο ανήθικη πρόταση που σου έχει κάνει θαυμάστρια, που τη θυμάσαι? Ήταν συγκεκριμένα δύο, οι οποίες μου στείλανε μήνυμα στο Facebook. Δύο φίλες? Ναι. Ή δύο διαφορετικές? Δύο φίλες. Οκ. Okay. Οι οποίες μου στείλανε μήνυμα και μου είπαν ότι θέλουν να κάνουμε κάτι και οι τρεις. Ποια ήταν η αντίδρασή σου? Μου λένε πάνω, επιτέλους ένας ειλικρινής άνθρωπος. Η αντίδρασή σου ποια ήταν? Κοίταξε να δεις, το μήνυμα έλεγε και άλλα πράγματα μέσα. Το καταλάβαμε όμως, ότι παρόλο αυτό ζούμε ήταν αυτό όμως. Ναι, αλλά ήταν και κάτι άλλο το οποίο δεν μου άρεσε, οπότε δεν απάντησα καθόλου. Γιατί ήταν πολύ ακραίο αυτό που ζητήσανε. Α, οκ. Okay. Ναι. Το μήνυμα που σου στείλανε? Στο Facebook. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και δεν απάντησες καν? Δεν απάντησα καν. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν... Ούτε ένα κεραυνό. Μας έχει σοκάρει με την ειλικρίνειά σου βασικά και σου αξίζει που έχεις ακούσει τα αλληλούια αυτά τόση ώρα. Το ξαναλέω, παιδιά, έτσι, ο Νίκος κρίνεται για την ειλικρίνειά του, έτσι, όχι για τις πράξεις του. Πρέπει να είναι ειλικρινείς οι καλεσμένοι μας και οι καλεσμένοι μας και ο Νίκος είναι. Λοιπόν, θέλω τώρα να σκεφτείς και να μου πεις με πάσα ειλικρίνεια, δόξα ή χρήμα και γιατί διαλέγεις ένα από τα δύο. Πρέπει να επιλέξεις. Είναι πολύ κοντά και τα δύο. Τα χωρίζει μια πολύ λεπτή γραμμή για μένα. Γιατί αν έχεις δόξα, θα έχεις και χρήμα. Ναι και όχι μαζί όμως. Συνήθως. Δεν είναι απαραίτητο. Οπότε εσύ πρέπει να σκεφτείς έξυπνα και να πεις τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι το ένα θα σου φέρει και το άλλο υποχρεωτικά. Ναι, ωραία. Τα χρήματα τότε. Για να κάνω τη ζωή πιο εύκολη. Για να κάνω μια όμορφη ζωή όπως τη θέλω εγώ. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραία. Θέλω να μας πεις τώρα αν έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, είτε ως θήτης είτε ως θύμα. Θήτης είσαι όταν εσύ, ξέρεις, γουστάρεις πάρα πολύ κάποια και μπαίνεις, αλλά αυτή είναι με κάποιον άλλο, οπότε μπαίνεις σε αυτή τη σχέση και το ξέρεις. Θύμα είσαι όταν είσαι με κάποια και ξαφνικά δεν μπορείς να περάσεις τις πόρτες πολύ εύκολα, γιατί καταρχείς να φυτρώνει στο κεφάλι σου. Λοιπόν... Μου έχει συμβεί και τα δύο ενδεχόμενα μου συμβεί. Αχα, ωραία, και θήτης και θύμα δηλαδή. Ναι. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία.
Το θύμα το έμαθες μετά εκ των υστέρων ή κατά διάρκεια της σχέσης? Το έμαθα μετά, φυσικά. Το έμαθες μετά, μάλιστα. Okay. Τελευταίος του μαθαίνει ο κερατάς. Λοιπόν, σωστός και ειλικρινής και πάλι. Πες μου έναν καλλιτέχνη που αν ήσουν υπεύθυνος γραφικής εταιρείας, τελευταία ερώτηση είναι αυτή, θα τον υπέγραφες με τίποτα? Α, καλά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το έχουν απαντήσει άλλοι αυτό, το έχεις ξανακάνει ερώτηση? Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αυτό αποκαλούνται συναδελφοί σου στον χώρο. Οπότε δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας που θα λέγε συγγνώμη, σαν να δεν σου κάνω συμβόλαιο. Nothing personal που λένε, αλλά. Κοίτα, μπορεί να μην είναι απλά το στυλ μου. Να μου αρέσει το ίδιο. Καλά, δεν σε ρώτησα αν θα κάνεις ντουέτο μαζί του. Σου λέω για την τέτοια. Ναι. Για το αν θα τον υπέγραφες. Κάποιος δεν το κάνει. Αυτό. Μπορεί να μην μου άρεσε όμως η μουσική που κάνει, οπότε δεν τον υπογράφω. Οκ. Ποιος ήταν αυτός? Λοιπόν. Πάμε για 10 στα 10, ε. Ναι. Την πρώτη έχεις έτοιμη, Στέφανε. Κάτσε γιατί με τον κάνω. Βάλε ένα λουλούδι, θα ακούσουμε. Λοιπόν, δεν τα υπέγραφα. Πώς τη λέγανε αυτοί που έλεγε δεν είμαι η Μπριζολέ. Δεν είμαι η Μπιονσέ. Είμαι η Ποπάρα. Η Ποπάρα, Πόπι. Η Πόπι, αυτή. Η Πόπι. Δεν θα την υπέγραφα. Που είχε πάει στο Λαζόπουλο. Μπράβο. Ναι. Έχει βγάλει και τραγούδια. Ναι, έχει βγάλει τραγούδια, οκ. Okay. Πρέπει να έχει λογικά κυκλοφορήσει και CD. Πόπι Μαλιωτάκι. Πόπι Μαλιωτάκι. Ναι. Δεν θα την υπέγραφα γιατί δεν είναι το στυλ που ακούω καθόλου για μουσική, οπότε δεν θα την υπέγραφα. Μια χαρά κατάφερες και τις καπουλάρες στην ερώτηση και ειλικρινής και έξυπνος. Σου αξίζουν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Διότι ήρθες εδώ και έχεις 10 στα 10. Το δικαιωματικά πρέπει να ακούς το αλληλούια σου, νομίζω. Αν και αποκάλεσε τον εαυτό σου αμαρτωλό, δεν ξέρω. Μια αγιοσύνη τη βγάζει, Νικόλα. Πραγματικά με σοκάρει. Αγιοσύνη, όχι, ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Με σοκάρει πραγματικά. Και με έχει βάλει και σε περιέργεια να καταλάβω ότι ήταν το μήνυμα που σου έστειλαν αυτέ οι δύο κοπέλε στο Facebook. Θα σου πω μετά. Το extreme το οποίο ήθελα να κάνει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφω με περισσότερο, Νικόλα, σε λίγο.